Όταν εγώ λοιπόν νίκιαζα ένα δίκτυο ιδιώτη με την προϋπόθεση να μου ρίχνει όλο το καλοκαίρι νερό για το ζευγολατιό, ο πρόεδρος στην Τριμελή Επιτροπή ψήφισε όχι την ενοικίαση, εδώ μέσα. Και του λέω, τι κάνεις, καταλαβαίνεις, τι ψηφίζεις. Ψηφίζεις όχι, δεν πληρώνω τον ιδιώτη, δεν θα έχει νερό το ζευγολατιό. Και μου λέει, δεν με ενδιαφέρει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ζευγολατιού. Θα ήθελα να αναφερθώ στην καταγγελία ή στην κατηγορία που έδωσε σε μένα στο πρόσωπό μου. Ανέφερε για ένα δίκτυο το οποίο θα νοικιάζαμε από το Βραχάτι για να φέρναμε νερό στο ζευγολατιό. Είναι η ιστορία η οποία, να θυμίσω στον κόσμο, ανάγκασε τον καλύτερο σύμβουλο που είχε ο Ανίβας κατ' εμέ, το πιο ηθικό και το πιο έντιμο, το πιο γνώστη του χωριού μας, τον ανάγκασε να παραιτηθεί, μη θέλοντας αυτός να συμμετάσχει σε αυτό το αλυσβερίσι που γινόταν στη Δημαρχία με τον ιδιώτη και τον Δήμαρχο. Το 19 λοιπόν, όταν ανέλαβα πρόεδρο στην κοινότητα του ζευγολατιού, καλέστηκα μαζί με άλλα δύο μέλη, δηλαδή σύνολο μια τριμελής επιτροπή, να ψηφίσουμε ένα δίκτυο το οποίο φαινότανε ότι ερχόταν από το Βραχάτι, από το κλειστό γυμναστήριο του Βραχατίου, εκεί που είναι οι δύο γεωτρήσεις που τροφοδοτείται το ζευγολατιό, ότι φτάνει στις κεντρικές δεξαμενές, ψηλά στο χωριό μας, για να καταλάβει ο κόσμος που εννοώ. Αυτό το δίκτυο ήταν δικό μας, δηλαδή της κοινότητας ζευγολατιού, από Δημαρχία του Χριστοδούλου. Και πιο πριν. Τότε αποπληρώθηκε το δίκτυο αυτό. Ήταν λοιπόν 100% δικό μας. Ο Δήμαρχος λοιπόν τότε μου ζήτησε, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, το Τριμελές Συμβούλιο αυτό που λέμε, να ψηφίσουμε ότι το δίκτυο αυτό ανήκει σε ιδιώτη. Για να μπορέσει, όπως μας είπε, όποτε θέλει να φέρει νερό στο ζευγολατιό. Ψηφίζοντας λοιπόν εμείς το δίκτυο αυτό, ο Δήμαρχος θα μπορούσε να έχει νερό στο χωριό μας. Τότε λοιπόν εμένα, να σημειώσω εδώ ότι και τα τρία μέλη της Επιτροπής καταψήφισαν την πρόταση του Δημάρχου. Και εγώ και ο Αντιδήμαρχος τότε Οικονομικών, ο κ. Τρογάδης, όπως και η Μηχανικός του Δήμου, καταψηφίσαμε την ενέργεια αυτή του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος λοιπόν ήθελε να ψηφίσουμε εμείς ότι το δίκτυο αυτό ανήκει σε ιδιώτη. Το δίκτυο το δικό μας λοιπόν, να πούμε ότι ανήκει στον ιδιώτη. Τα ερωτήματα τότε που έθεσα στο Δήμα και οι απορίες, του είπα λοιπόν ότι αν εμείς ψηφίσουμε αυτό το δίκτυο ότι ανήκει στον ιδιώτη, μεθαύριο οι κληρονόμοι αυτού του ανθρώπου θα έρθουν και θα πούνε ότι το δίκτυο αυτό είναι δικό μας. Θα πούνε λοιπόν ότι ο πρόεδρος και η Επιτροπή η ίδια δείχνει ότι το δίκτυο είναι δικό μας. Πώς εμείς θα πούμε στον κόσμο αυτό το πράγμα, πώς θα το δεχτούμε. Και το δεύτερο που του ρώτησα είναι ότι το 17 και το 18 και το 19 η χρονιά που τρέχει δεν χρειαστήκαμε νερό από τον ιδιώτη. Πώς θα πληρώσουμε τον ιδιώτη εμείς αφού δεν χρειαστήκαμε το νερό. Μιλάμε, το νίκιο ήταν 6 χιλιάρικα το χρόνο. 6 και 6, 12 δηλαδή. Στη συνέχεια λοιπόν δικαιώθηκα στη σημερινή εποχή το 21 και το 20, μάλλον το 20 και το 21, το δίκτυο δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Η γεώτρηση λοιπόν του ανθρώπου δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Άρα λοιπόν εμείς θα είχαμε δώσει σε 5 χρόνια, θα είχαμε δώσει στον άνθρωπο αυτόν 30.000 ευρώ χωρίς να έχουμε χρησιμοποιήσει το δίκτυο. Και φτάνουμε λοιπόν στο 22, που και σήμερα το ομολόγησε ο Δήμαρχος, ότι η γεώτρηση αυτή του ανθρώπου αυτού δεν είχε νερό. Στέρεψε η γεώτρηση, δεν έχει νερό. Άρα λοιπόν εμείς θα είχαμε πληρώσει σε 5 χρόνια σε έναν ιδιώτη 30.000 ευρώ χωρίς να έχουμε πάρει ούτε μία σταγόνα νερό. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι σκάνδαλο θα έπεφτε ο κόσμος του ζευγολατιού να με φάει. Άρα εγώ δεν ανέλαβα για να υπογράφω ό,τι μου δίνει ο Δήμαρχος. Εγώ έχω μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο και γι' αυτό ψηφίστηκα και γι' αυτό είμαι πρόεδρος στο χωριό αυτό.